Κανονικά ήταν να μιλήσω μόνο για νεκρά δελφίνια και εκφρασμό, αλλά δεν θα ήθελα να τελειώσω το θενοσχολείο με άσχημες εικόνες, οπότε λίγο το εμπλούτησα τα τελευταία στιγμή. Βλέπετε όλο, όλοι? Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με το άσχημο θέαμα. Εκβιασμός νεκρών δελφινιών. Και τώρα έχουμε τις τελευταίες μέρες. Το σκοτώνουν, ειδικά ψαράδες, πολλοί ψαράδες τις σκοτώνουν. Εδώ να ξεχωρίσουμε λίγο τους ερασιτέχνες με τους επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματίες βλέπουμε ότι πιο πολλοί τους σκοτώνουν παρά τους ερασιτέχνες. Αλλά υπάρχουν και ερασιτέχνες που θα δείτε να σκοτώνουν και δελφίνια και χελώνες ή και άλλα είδη. Ακόμα και φώκες, γιατί τους καταστρέψαν τα δίκτυα. Το πρώτο που κάνουμε, που υποτίθεται πρέπει να κάνουμε, είναι να τηλεφωνήσουμε το λιμενικό. Δεν θα το συνιστούσα να είναι το πρώτο πράγμα που να κάνουμε. Πρώτα κάνουμε τις μετρήσεις με τη ησυχία μας, αφού είναι νεκρό ζώο, και μετά ειδοποιήσουμε το λιμενικό. Γιατί? Για το λόγο το ότι έχει τύχει να ειδοποιήσει το λιμενικό, να στείλουν άτομο αμέσως να το πάρει εξ καφέ, ας το παίρνει, και αντί να κάνει υγειονομική ταφή, το πάει απλώς στη χωματερή και τον πετάει. Δηλαδή είναι άλλο θέμα αυτό. Και μετά να πρέπει να ψάχνω εγώ να δω αν είχα κάνει σωστά τις μετρήσεις, αν οι φωτογραφίες με τα βίντεο που τράβηξα δεν ήταν καλά, ή μήπως πρέπει να τα ξανατραβήξω, ή αν χρειάζεται να πάρω δείγμα ιστού για τοξικολογικές εξετάσεις. Οπότε καλό είναι να κάτσουμε την ησυχία μας πρώτα 10 λεπτάκια, 5-10 λεπτάκια, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται και μετά να ειδοποιήσουμε το λιμενικό. Δεν θα πάει πιθανά ο τσάλος στο δελφίνι. Και επίσης όταν παίρνουμε τηλέφωνο, επειδή το λιμενικό ενημερώνει το Δήμο για να έρθει να το μαζέψει, ενημερώνουμε πάντα αν είναι κοντά στη θάλασσα. Έτυχε φέτος τη μία μέρα να έχουν ειδοποιήσει, την άλλη μέρα το δελφίνι έχει εξαφανιστεί, είχε κύμα και μετά από μία ή δύο μέρες πάλι να έχει εκφραστεί έξω. Οπότε ήρθε ο άνθρωπος ο εξκαφέας να το πάρει, δεν το βρίσκε, έφυγε και αναγκάστηκα μετά εγώ να τους ξανακαλέσω, μα λέει ήρθαμε και δεν το βρήκαμε. Λέω ναι, εκεί ήμουν όταν ήρθε ο άνθρωπος με το εξκαφέα. Λέω δεν το βρίσκαμε, ψάξαμε όλη την παραλία πάνω κάτω δύο φορές για να το βρούμε. Για δείγμα ιστού, άμα χρειαστεί, γενικά δύο οργανώσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο Αρίων, το Πέλαγος δεν ξέρω αν το κάνει ακόμα. Το Πέλαγος είναι στην Κρήτη, έτσι για να ξεκαθαρίσω λίγο, άσχετα αν έχει ένα θυμός Αθήνας. Ο Αρίων έχει πολύ καλύτερο πρόγραμμα, μάλλον μέλη σε όλη την Ελλάδα και από κτηνιάτρους που μπορεί να χρειαστεί να έρθει κτηνιάτρος για να ελέγξει κάτι που μπορεί να χρειαστεί. Γενικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχω ασχοληθεί μάλλον, αλλά βλέπουμε πολλούς εκβρασμούς νεκρών δελφινιών από μέσα Ιανουαρίου μέχρι και μέσα Μαρτίου. Δηλαδή, εν μέρη χειμώνα, να το πω έτσι απλά. Οπότε εκείνη την περίοδο, καλό είναι να ελέγχουμε λίγο και τις κοντινές παραλίες. Αν μένουμε κοντά σε παραλία, ας κάνουμε μια βόλτα, μια φορά την εβδομάδα έστω. Πάμε μια βόλτα μέχρι την παραλία, είτε με τα πόδια, είτε με το αμάξι, είτε με το μηχανάκι, ό,τι έχουμε. Ελέγχουμε, βλέπουμε ότι η παραλία δεν έχει κάποιο δελφίνι και φεύγουμε. Αυτό μιλάμε για εκβρασμούς νεκρών δελφινιών. Τι θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας? Λοιπόν, μια μεζούρα για να μετρήσετε. Τετράδιο ή και ένα α4 χαρτί κάνει, στυλό. Βεβαίως μπορείτε να σημειώνετε παντού και σε ένα σημειωματάρι στο κινητό σας, είναι απλό. Γάντια σε περίπτωση που χρειαστεί να πιάσουμε το δελφίνι, να το ακουμπήσουμε. Οπωσδήποτε γάντια, ίσως και μάσκα, γιατί σε προχωρημένη σύψη και λοιπά είναι πολύ άσχημη μυρωδιά και δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει. Οπότε μια μάσκα όπως έχουμε τώρα για τον κορονοϊό, ας έχουμε μια τέτοια μάσκα, ας χρησιμοποιήσουμε και 2, 3 και 5 φορές, δεν έγινε κάτι. Νηστέρι, σουγιά ή μαχαίρι για να πάρουμε δείγμα ιστού. Από αυτά να πω ότι καλύτερο είναι το νηστέρι.
ή το μαχαίρι, το κουζινομάχαιρο, το χοντρό. Δηλαδή κόβει πιο εύκολο το να έχει ένα μικρό σουγιά. Φωτογραφική μηχανή, εννοείται κάνει και το κινητό. Ούτσαλος τα κινητά, τα περισσότερα κινητά πια σήμερα βγάζουν καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο από κάποιες φωτογραφικές μηχανές. Και δοχείο ούρων ή κυπελάκι συλλογής για να βάλουμε το δείγμα ιστού. Το δείγμα ιστού, αυτά είναι πολύ μικρά εδώ πέρα. Είναι τα κυπελάκια συλλογής που λέμε, που βάζουμε δείγματα ιστού, αλλά δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Συνήθως χρειάζεται να κόψουμε και το δείγμα ιστού μας. Θα σας δείξω εδώ γιατί. Α, δεν το έχω, το έχω πιο κάτω. Μισό λεπτό. Ενώ σε δοχείο ούρων, θα σας δείξω επίσης παρακάτω, μπορούμε να προσθέσουμε και χοντρό αλάτι για να το διατηρήσει. Λοιπόν, πρώτη περίπτωση. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μία αρχή σύψης. Σπασμένα ή κομμένα πτερίγια, πιο πιθανό κομμένα από δίκτυα είναι. Δαγκωμένο από διάφορα είδη, η τρύπα πίσω που βλέπετε εδώ έμοιαζε με δάγκωμα από καρχαρία. Τα εντόστια που ήταν έξω πηγαίνανε σκυλιά και τα τρώγανε και τρίβονταν και είχε πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Μπορεί να είναι αρχή σύψης αυτό και λοιπά. Γι' αυτό παράδειγμα είχα πάρει πάνω τον Αρίωνα, που περίμενα πάνω από την κυρία Κομνηνού, μου είπαν ότι φαινόταν λίγο πιο προχωρημένη σύψη και δεν χρειάστηκε να, για δείγμα ιστού. Ενώ είχα πάρει εγώ προληπτικά να το στείλω άμα χρειαστεί. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ανά πάση στιγμή ο δήμος μπορεί να έρθει να το πάρει και μετά να μην έχουν ευκαιρία να πάω ξανά για πάρω δείγμα ιστού. Άλλο περίπτωση. Τι βλέπουμε. Σπασμένα πτερίγια, χτυπημένα μάλλον, όχι τόσο πολύ σπασμένα. Πολλά αίματα, είναι φουσκωμένο και πολύ έντονη μυρωδιά έχει. Και από εδώ είχα πάρει δείγμα ιστού και το είχα στείλει στο Πέλαγο στην Κρήτη. Τρίτη περίπτωση που δεν το αγγίζουμε ούτε για πλάκα. Σε πολύ προχωρημένη σύψη, πολύ έντονη μυρωδιά. Κάποια στιγμή δεν είχε καθόλου. Αυτό ήταν για εβδομάδες εκεί πέρα. Δεν έκανε τίποτα ούτε ο Δήμος, ούτε καν ήρθε το λιμενικό. Μας αγνόησε. Είπαν ότι ειδοποίησαν το Δήμο. Και ήρθε ο Δήμος μετά από μία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω, για να το μαζέψει. Οπότε απλώς εμείς κάνουμε μια κλίση στο λιμενικό και αναλαμβάνει αυτό. Εδώ, τι σημειώνουμε. Η ημερομηνία και ώρα που το είδαμε. Ποιο είναι το πλησιέστερο λιμάνι. Αυτό το σημειώνουμε και σε περίπτωση που είναι ζωντανό το είδος, για να μπορεί να ξέρουμε αν μπορεί να προσεγγίσει κάποια βάρκα σκάφος. Ή να έρθουν από κάποιο νησί, δηλαδή σε εμάς το νοτιοανατολικό πύλιο, για να έρθουν από Βόλο το λιμενικό θέλει 2 ώρες. Ενώ για να έρθουν απέναντι από σκιάθος, σε μισή ώρα, άντε μία ώρα το πολύ, είναι εδώ με βάρκα. Οπότε πολλές φορές μπορεί να βολεύει να στείλουν μια βάρκα. Ονομασία παραλίες αν έχει, συντεταγμένες που τις βρίσκουμε εύκολα και από κινητό μας, έστω και αργότερα μέσω του Google Maps. Αν γνωρίζουμε τις κλιματικές συνθήκες, δηλαδή αν ήταν ήρεμα τα νερά ή αν είχε 2-3 μέτρα κύμα, καλό είναι να το σημειώσουμε αυτό, για να γνωρίζουμε λίγο τι έγινε. Το είδος δελφινιού, αν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Σε τι κατάσταση το βρήκαμε ζωντανό ή νεκρό. Πόσα άτομα, συνήθως ένα βρίσκουμε, δηλαδή σπάνια να βρούμε πιο πολλά. Φωτογραφίες βίντεο αν τραβήξαμε, αν γνωρίζουμε την αιτία θανάτου. Το ολικό μήκος, ουρά. Την ουρά οριζόντια και κάθετα τη μετράμε. Και επίσης σχόλια. Αν έχουμε κάποιο σχόλιο. Δηλαδή εδώ γράφω το πτερίγιο σαν να έχει κοπεί, σπάσει, λείπει κομμάτι. Είναι φρέσκο εκβρασμένο, έχει αίματα. Δηλαδή όλες αυτές τις λεπτομέρειες στα σχόλια έχουν σημασία. Επίσης, μετρήσεις. Εδώ είναι 2,28, είναι 2,30 για την ακρίβεια. Δεν έχω σταθερό χέρι ιδιαίτερα και μου φύγει στο τέλος. Είναι AR μέτρηση με κινητό τηλέφωνο. Τα καινούργια κινητά και ειδικά οι ναυαρχίδες έχουν AR για να μπορείς να τραβήξεις φωτογραφία και να κάνεις διάφορες μετρήσεις. Είτε σε μήκος, είτε σε όγκο, είτε σε διάφορα. Έχει διάφορες μετρήσεις, ύψος, οτιδήποτε. Λίγο να σας δείξω το βίντεο, πόσο απλό είναι.
Σου λέει να το πας στην άκρη μέχρι να αναγνωρίσει την επιφάνεια. Εντάξει, εδώ είναι λίγο λάθος η μέτρηση, γιατί το μετράμε ακριβώς. Το μετράμε από το κέντρο της ουράς και όχι από τις άκρες έτσι, των πτερυγίων. Βλέπετε, 2,30 ήταν. Μόλις το πάρσα, τέλος πάντων, το πάει 2,28. Πατάμε το δικό το δεξί κάτω και έχουμε έτοιμη τη φωτογραφία στο κινητό μας με τη μέτρηση. Εδώ πάντα στην ουρά, στη μέση, ποτέ στο πλάι όπως έκανα εγώ, το έκανα λάθος εδώ. Το τονίζω για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν σας βάλω να δείτε όλο το βίντεο, είναι 10 λεπτά βίντεο ούτως άλλως. Θα κλείσω λίγο τον ήχο, ούτως δεν έχει ήχο, η θάλασσα ακούγεται. Δυστυχώς οι μετρήσεις δελφινιού δεν είναι εύκολες, άμα είσαι μόνος σου. Αν έχεις κάποιο φίλο και λοιπά κρατάει την άκρη, είναι πολύ πιο εύκολο. Επιβεβαιώνω και με μεζούρα μετά ότι πράγματι ήταν τα 2,30 που είπα. Κάτσα να το προχωρήσω λίγο. Κάνω τις σημειώσεις, μετράω την ουρά. Εδώ μπορείς να μετρήσεις από το προθάλαμο της ουράς μέχρι τέλος ουράς. Εδώ, επειδή δεν έχω κανονική μεζούρα, είχα αυτή μόνο μαζί μου και είχε γυρίσει η ουρά, μετράω από τη μέσα πλευρά. Ήταν πιο εύκολο για να έχω ακριβή μέτρηση. Οπα. Γενικά είναι κάτι το οποίο το κάνω εδώ στην περιοχή μου, όταν βρω νεκρό δελφίνι. Δεν περιμένω από κανένα άλλο. Κάνω εγώ τις μετρήσεις και τις στέλνω. Έλα τώρα. Τις στέλνω στις οργανώσεις Αρίωνα, Πέλαγος ή Αρχιπέλαγος καμιά φορά. Αν και το Αρχιπέλαγος δεν διαφέρει ιδιαίτερα με τόσο. Εγώ κάνω έξτρα μετρήσεις. Προσπαθώ να μετρήσω εκτός από τα βασικά, όπως είπαμε, το ολικό μήκος και, και την ουρά οριζόντια κάθετα, να μετρήσω τα δόντια. Να κάνω επίσης μετρήσεις στα πτερίγια όταν τα βρίσκω. Έγκαιρα μια χαρά εκεί πέρα. Δεν έχει τίποτα. Εδώ κόβουμε ένα δείγμα ιστού. Έχω νηστέρι πια μαζί μου και είναι πανεύκολο. Ίσα-ίσα μέχρι να βρει τον ιστό από κάτω. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Από το Πέλαγος μου είχαν δώσει οδηγίες για 5x5 εκατοστάλα. Συνήθως πολλές φορές και 1x1 ή 2x2 είναι αρκετό. Αυτό μπορεί να μας το πει ίσως και η Εμιλία εδώ από τον Αρίωνα. Γιατί και τα 5x5 θα το κόψουν σε μικρότερα δείγματα για να έχουν να ελέγξουν, να κάνουν διάφορες μετρήσεις. Το κόψα σε μικρότερα κομμάτια για να το βάλω στα tubes που σας έδειξα πριν τα μικρά τα φιαλίδια. Εκείνη τη στιγμή αυτό που κάνω είναι να καθαρίσω και το νηστέρι μου ή το μαχαίρι στη θάλασσα, να μην φέρω τη βρώμα ή οτιδήποτε ασθένεια μπορεί να έχει το δελφίνι στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να καθαρίζω ό,τι εργαλείο έχω χρησιμοποιήσει στη θάλασσα. Γενικά είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο να το κάνει κάποιος. Δεν είναι έξτρα μετρήσεις. Εγώ τραβάω πάντα φωτογραφίες κιόλας, άσχετα αν θα κάνω μέτρηση ή όχι. Μπορεί κάποιες φορές έχω τύχει να ξεχάσω και τη μεζούρα και να μετράω ακόμα και με τα πόδια μου. Δηλαδή, βάζω το ένα πόδι πίσω από το άλλο και πάω σπίτι μετά. Θυμάμαι ότι ήταν 7 πόδια, ας πούμε. Στα 7 πόδια δηλαδή που έκανα, πόσα μέτρα αντιστοιχούν. Για μικρές μετρήσεις όπως δόντια και αυτά δεν μπορείς να το κάνεις με το πόδι. Εκεί τραβάω σύντως καμία φωτογραφία που χρειάζονται εκεί για την ηλικία του δελφινιού, αν τα θυμάμαι σωστά. Θωρακικό πτερίγιο, ραχείο πτερίγιο, φυσιτήρα, δηλαδή ό,τι μορφολογικό χαρακτηριστικό μπορώ να βρω εξωτερικά, μπορώ να τραβήξω φωτογραφία και να κάνω και μετρήσεις. Δείγμα ιστού. Από ό,τι βλέπετε είναι πολύ λεπτό κομμάτι. Δεν έχει βάθος να κόψετε. Είναι σε επιφάνεια πάνω. Και μπορούμε να το βάλουμε σαν δοχείο όπως έκανα εδώ με χοντρό αλάτι. Βάζουμε το χοντρό αλάτι, βάζουμε το δείγμα στη μέση
και μετά το γεμίζουμε πάλι με κοντρόλα, το κλείνουμε καλά και το στέλνουμε με ένα απλό ταχυδρομείο. Εγώ με ταχυδρομείο από Νότιο Πύλιο, Κρήτη, την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο ο δεν θυμάμαι το επίθετο τώρα, Φραντζάκης νομίζω, να μου πει ότι το παρέλαβε. Δηλαδή την επόμενη μέρα το απόγευμα με απλό ταχυδρομείο το είχαν παραλάβει στην Κρήτη. Τώρα, για να φύγουμε λίγο από το άσχημο μέρος, γιατί είναι όχι μόνο άσχημο, και η μυρωδιά του μας αφήνει μια πολύ άσχημη αίσθηση. Πάμε λίγο σε κάτι καλύτερο. Κολύμβη με δελφίνια. Στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται. Ιταλία έχει συμβεί στον κόλπο Ταράντο. Εδώ είναι η φωτογραφία από Νότια Αφρική. Εκεί απαγορεύεται αυστηρότατα στο Σοντουάνα Μπέι, που είναι η προστατευόμενη περιοχή, να κολυμπείς με δελφίνια. Άσχετα αν το κάναμε εμείς, εμείς είχαμε έρευνα για καρχαρίες και είχαμε δικαίωμα να βουτήξουμε και τα δελφίνια απλώς να έρχονται μαζί μας. Πρέπει να έχεις κάποια απόσταση. Άμα δεις δελφίνια έτσι κοντά σου, φεύγεις. Εντάξει, ήμασταν πολύ μακριά. Είχαμε φτάσει 7 ναυτικά μίλια μέσα στον Ειδικό Ωκεανό και παραπάνω, το οποίο είναι γύρω στα 20 και χιλιόμετρα. Μέσα στον Ειδικό Ωκεανό. Και η περιοχή είναι εκτός από το ότι είναι προστατευόμενη για να μπει στην παραλία, εκτός από το ότι απαγορεύεται ποτά, έχει στρατό και είσοδο. Δηλαδή πληρώνεις είσοδο και έχεις φύλακες που βοηθάει και ο στρατός και είναι με όπλα. Άμα πας να μπεις με μπύρα, σου κατασκούν την μπύρα, να το πω έτσι απλά. Και κάνουν πολύ αυστηρούς ελέγχους. Εδώ πέρα είναι άσχετα με το ότι κολυμπήσαμε. Κανονικά δεν πλησιάζουμε τόσο πολύ. Εδώ πλησιάσαμε λίγο για να καταγράψουμε όλη την οικογένεια πια από κάτω. Είχε πολλά άτομα μαζί με μωρά. Δυστυχώς δεν φαίνονται καλά. Συνήθως τα βλέπαμε έτσι, δεν πλησιάζαμε πιο κοντά από εδώ. Υπήρχαν και περιπτώσεις που τα αδελφίνια από μόνα τους μας πλησιάζανε πιο κοντά από το χέρι μας. Εδώ μπορεί να βλέπετε δύο αδελφίνια. Από κάτω στο βυθό υπήρχαν πολλά αδελφίνια μαζί με τα μωρά. Μας προσφέρανε ωραία, πολύ ωραία φωτογραφίες και βίντεο. Και μετά με το subwing, που είναι ένα είδος αθλήματος, αλλά το χρησιμοποιούμε και σαν έρευνα. Είναι σαν δύο πτερίγια, τα οποία στο νερό εσύ και σε τραβάει σκάφος. Οπότε μόλις πας προς τα κάτω ή τραβήξεις προς τα πίσω, πας πάνω για να πάρεις αέρα. Οπότε κολυμπάς με πολύ μεγάλη ταχύτητα, από τρεις κόμβους, δύο-τρεις κόμβους και πάνω. Και όχι πάνω από 5-6 κόμβους, είναι πολύ επικίνδυνο, φεύγει πολύ απότομα γιατί μπορείς να κάνεις και περιστροφή. Κολυμπούσαμε και τα αδελφίνια μας ακολουθούσαν αριστερά και δεξιά μας, οπότε μπορούσαμε να καταγράψουμε και τη συμπεριφορά τους. Επίσης υπάρχει παρατήρηση από σκάφος. Αυτό είναι από Ιταλία, από το κόλπο του Ταράντο. Είναι στο Ιόνιο, δηλαδή προς τα εμάς πλησιάζουμε, προς Ελλάδα. Εκεί έχουν αρχίσει να είναι super pods. Υπάρχουν τα super pods και τα mega pods πια. Τα super pod εκεί πέρα υπολογίσαμε γύρω στα 150 με 200 δελφίνια μαζί. Με στατιστική τα μελετήσαμε, γιατί δεν μπορείς να κάθεις ένα να τα μετράς. Και σε κάποιες χώρες όπως Νότια Αφρική και Κέιπταουν και αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται λόγω όρκας που κυνηγάνε τους λευκούς καρχαρίες και λευκοί καρχαρίες που κυνηγάνε τα δελφίνια. Για να προστατευτούν τα δελφίνια έχουν αρχίσει να γίνονται mega pod, το οποίο είναι 1000 και πάνω δελφίνια μαζί. Ήμασταν με καταμαράν, μας προσφέρανε πολύ ωραίες εικόνες. Από κάτω εδώ δεν είχαν κάποιο κίνδυνο, ήταν δίχτυ που ήμασταν ξαπλωμένοι, δεν φαίνεται. Ήταν δίχτυ και είναι ανάμεσα, περνούσαν ανάμεσα από κάτω. Συγγνώμη να ρωτήσω, κάτι άκουσα για όρκας, δεν άκουσα καλά όμως. Οι όρκες σκοτώνουν τους λευκούς καρχαρίες για το σηκώτη τους στη Νότια Αφρική. Κοντεύουν να εξαφανιστούν οι λευκοί καρχαρίες κοντά στο Cape Town. Και έτσι οι λευκοί καρχαρίες άρχισαν να μαζεύονται, να μπαίνουν μέσα στο κόλπο του Cape Town και του False Bay που είναι δίπλα. Περισσότερο προς Cape Town βεβαίως. Και εκεί που υπήρχαν τα δελφίνια για να προστατευτούν από τους λευκούς καρχαρίες, άρχισαν κάποια να απομακρύνονται. Σχεδόν όλα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή του που είναι οι λευκοί καρχαρίες. Και να γίνονται μία μέγαποντ, δηλαδή να είναι 500, 600, 1000 δελφίνια μαζί ταυτόχρονα. Επίσης αυτό. Παρατήρηση έτσι, να συνεχίσω εδώ, μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.
Μπορείς να δεις πώς κολυμπάνε, δηλαδή στην Ιταλία μπορέσαμε να καταγράψουμε συμπεριφορές πώς κολυμπάνε, πώς κοιμούνται όταν έχουν και μικρό μαζί, το οποίο πολλές φορές είναι τα δύο δελφίνια έτσι και το μικρό είναι στη μέση, το οποίο το κρατάνε και είναι στην επιφάνεια. Ή και στο βίντεο καταφέραμε να βάλουμε τις κάμερες από κάτω και να το καταγράψουμε. Καταγράφουμε πάντα το ραχείο πτερύγιο τους, γιατί αυτό είναι, ανάλογα με το ραχείο πτερύγιο, μπορούμε να γνωρίσουμε και τη μοναδικότητα του ατόμου. Όπως τις φάλαινες μπορούμε να γνωρίσουμε βάσει της ουράς. Εντάξει, εδώ είναι τελευταία φωτογραφία. Καταγράφουμε τη συμπεριφορά πώς βγαίνεις από το νερό, πώς είναι, κάνουν εκπνοή-σπνοή για να βουτήξουν ξανά. Κάναμε και βιοακουστική κλπ. Δεν τα βάζω, δεν θα καταλάβετε λίγο τους ήχους, πώς είναι το δελφίνι, είναι πώς μιλάει κάτω από το νερό. Γενικά αυτά ήτανε. Ήθελα να κλείσω με πιο ευχάριστο θέαμα το να δούμε τα νεκρά δελφίνια σε σύψη. Έχει κάποιος κάποια απορία? Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει ένας προσπολίτης. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό στην Ιταλία, στο καράβι, κάποιοι δεν είχαν καθόλου σχέση με θαλάσσια βιολογία. Απλώς ήταν ένα πρόγραμμα Marine Camp που έχει δημιουργηθεί και μπορούσαν να συμμετάσχουν και άτομα εκτός από βιολόγους. Απλοί πολίτες οι οποίοι θέλαν να μάθουν. Βεβαίως δεν θα μπορείς να ξεκινήσεις να πας με βιοακουστική ή να μπεις να κάνεις μετρήσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Μετρήσεις την επιφάνεια νεκρό δελφινίου, οποιοςδήποτε μπορεί να τις κάνει. Το κολύμπι στην Νότια Αφρική, από τα 4 άτομα που ήμασταν, ο ένας εκεί δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το θαλάσσιο κόσμο. Απλώς τον ενδιαφέρει πολύ, του επιτρέψαν να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και συμμετείχε σαν ισότιμο μέλος και στην έρευνα, στη μελέτη που κάναμε εκεί πέρα για τους καρχαρίες όλα και στα δελφίνια. Και αποδείχτηκε ότι έφτιαξε και ένα σκελετό. Είχαν μαζέψει ένα σκελετό από δελφίνι νεκρό, το είχαν θάψει και το ξεθάψαμε και πήραμε τα οστά για να το βάλουμε στο μουσείο που έχουν εκεί στην Νότια Αφρική. Να το συναρμολογήσει όλα αυτά, μόνος του το έκανε. Δεν ήθελε καν τη βοήθεια κανενός από εμάς τους υπόλοιπους. Έψαχνε φωτογραφίες στο ίντερνετ, να βρει πώς είναι αυτά τα οστά, εδώ πέρα, το οποίο έχει μικρό κρίκο εδώ ανάμεσα, συνδετικό κρίκο, δεύτερο οστό, τρίτο, και να κάνεις να συναρμολογήσεις όλο το δελφίνι σε αλυσίδα, από εδώ μέσα, δεν φαίνεται εδώ καλά. Από εδώ να το κρεμάσεις και να το κρεμάσεις όλο σε ένα σύρμα έτσι για να το βάλεις στο μουσείο. Και το κατάφερε μόνος του, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, δεν είχε ξαναδεί ποτέ του δελφίνι, δεν είχε ξαναδεί καν καρχαρία πριν. Καθαρίζαμε δόντια, κάναμε ερευνητική τέτοια και προσφερόντας σε όλα βοηθήσει. Έτσι, οπότε υπάρχουν πιθανότητες κάποιος να μπορέσει ένας από τους πόλεις να συμμετάσχει. Εγώ αυτό που ανέφερα και έστειλα και το σχόλιο, πιστεύω ότι η αρμόδια που μπορεί να μας απαντήσει στο συγκεκριμένο θέμα είναι η κυρία Εμιλία. Βασικά εγώ είμαι περιβαλλοντολόγος, απλά έχω δουλέψει στο πεδίο αρκετά με διάφορες ΜΚΟ. Απλά για τη διαδικασία της νεκροψίας και της νεκροτομής δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει οποιοδήποτε πολίτη. Ανεξάρτητα από τις οργανώσεις που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, πρέπει να είναι παρόν ένας κτηνίατρος και σε συνεργασία και με το ΕΛΚΕΘΕ που έχουμε υλοποιήσει νεκροψία, νεκροτομή σε θαλάσσιες σκελώνες και συγκεκριμένα καρέτα-καρέτα. Αυτή τη διαδικασία την υλοποίησε η κτηνίατρος. Εμείς ήμασταν εθελοντές ουσιαστικά. Ναι, εδώ πιστεύω η Εμιλία είναι καλύτερα να απαντήσει. Είναι πολύ πιο αρμόδια στα δελφίνια. Εμένα οι γνώσεις μου περιορίζονται στο πεδίο και όχι τόσο στα γραφεία και τα εργαστήρια. Ως δεινόσαυρος, λοιπόν, από το 82 από την Αμερική για 15 χρόνια εκεί και μετά Ελλάδα. Το πρώτο που θα ήθελα να προτείνω στο Biodiversity Object ήταν ότι θα μπορέσουμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ειδικό σεμινάριο
μπορούμε για τα μέλη ή όποιους ενδιαφέρονται, για να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές τόσο για τα νεκρά, αλλά τόσο και για τα ζωντανά δελφίνια, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερο, για να πω έτσι πολύ επιγραμματικά, έχουμε 14 αναγνωρισμένα είδη εδώ στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι όλα μόνιμα, αλλά είναι περιστασιακά, αλλά επισκέπτες, αλλά να παράγονται εδώ και αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Η Ευρώπη έχει γύρω στα 20, η Ευρώπη, η Μεσόγειος θάλασσα, έχει γύρω στα 28 με 30 είδη. Και παγκοσμίως υπάρχουν γύρω στα 85 με 90 αυτή τη στιγμή είδη που έχουν ταυτοποιηθεί. Με την κλιματική αλλαγή αυτά τα κοιτώδη, όπως τα λέμε, γενικά δελφίνια και φάλαινες, έχουν παρουσιάσει περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή έχουμε πολλά υβρίδια και υβριδισμούς. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά εκεί που γίνονται ανάμεικτοι πληθυσμοί, όπως στον Κορινθιακό ή πάνω στον Αμφρακικό κόλπο. Αυτό που έχω να πω γενικά για έναν απλό πολίτη που βλέπει ένα νεκρό ζώο ή οστά από σκελετό στην παραλία, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να συλλέξει ή να τραβήξει καθαρές, με καλή ανάλυση εννοώ, φωτογραφία. Αν είναι γεμάτο φύκια ή άμμο ή άλλου είδους, το δελφίνι απάνω ή το σώμα του, μπορεί να το βρέξει για να το καθαρίσει, είτε με ένα χαρτί που θα βρει εκεί τριγύρω, είτε με νερό, κουβαλώντας με τη μάσκα του ή ό,τι άλλο βρει, για να είναι ως το δυνατόν καλύτερη η οπτική του, η οπτική εικόνα του, και μετά να τραβήξει όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες από το πρόσωπο, κυρίως από τα δόντια, γιατί εγώ μπορώ να ταυτοποιήσω διαφορετικά είδη, αν δεν αναγνωρίζονται λόγω της προχωρημένης ύψης, από άλλα μορφομετρικά στοιχεία, όπως είναι τα δόντια, το ραχιαίο πτερύγιο, αν υπάρχει, ή τα πλευρικά, και την ουρά. Και επίσης το κάτω μέρος του δελφινιού, εκεί που είναι η γενετική σχισμή που λέμε, ή αν δεν είναι δαγκωμένο ή αν το έχει πλήρες. Όπως και τα οστά, πριν δηλαδή τα εξαφανίσει είτε το κύμα, είτε τα πάρει ο Δήμος για να τα θάψει, όπως είπε και ο Χρήστος. Η πρώτη, επειδή όλα αυτά τα είδη εδώ στην Ελλάδα βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας και μάλιστα προστατεύονται και από διακρατικές συμφωνίες, όπως είναι το ACOBAMS, όπως είναι της βιοποικιλότητας η συνθήκη, αλλά και τα CITES. Τα CITES είναι ότι απαγορεύεται η εμπορία ή η απόσπαση τμήματων από αυτά τα απειλούμενα είδη, είτε είναι χελώνες, είτε είναι φώκες, είτε δελφίνια κτλ. Όχι απόσπαση μόνο, απλά η εμπορία τους. Και υπάρχουν και κάποιοι εγκύκλοι, είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Κτηνιατρική Γενική Διεύθυνση, και από το ΙΠΕΝ, από το φυσικό περιβάλλον, που από το 2013 έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε το Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού Εκβρασμών Θαλασσίων Ειδών της Άγριας Πανίδας, οι οποίες επιβάλλουν κάποιους όρους, τι μπορεί κάποιος να κάνει. Ο απλός πολίτης που είναι ο πρώτος ο οποίος ίσως δει ένα τέτοιο είδος σπάνιο στην παραλία του, εκεί που κολυμπάει, εκεί που κάνει την ηλιοθεραπεία του ή περπατάει, θα πρέπει όντως να πάρει το λιμεναρχείο, αυτό το τριψήφιο αριθμό,
να δώσει ένα στίγμα τι έχει δει. Το Λιμεναρχείο έχει κατάλογο από τις οργανώσεις τον Αρίωνα και το Πέλαγος, γιατί αυτές οι δύο οργανώσεις ασχολούνται εδώ και χρόνια με την καταγραφή, την περίθαλψη και τη διάσωση. Βέβαια, το Πέλαγος είναι μόνο για τον ερευνητικό κομμάτι, κυρίως των φυσιτήρων στην Κρήτη. Ενώ ο Αρίωνας είναι και για τα ζωντανά και για τα είδη τα οποία είναι πεθαμένα. Δίνουμε έμφαση, επειδή συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Βόλου και Καρδίτσας, με αυτά τα πανεπιστήμια, δίνουμε έμφαση στο φρέσκο δείγμα, γιατί αυτά θα δώσουν και την κατάλληλη εξακρίβως τι είναι αυτό το ζώο, αν θέλουμε να το ταυτοποιήσουμε ή να δούμε άλλου είδους καταστάσεις που μπορεί να έχει. Δεν λέμε σε έναν απλό πολίτη ότι πρέπει να μαζέψει δείγματα, εκτός αν είναι σε τέτοιο απομονωμένο μέρος ή οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μετάβαση ενός κτηνιάτου εκεί, που θα μπορέσει με τις οδηγίες που θα δώσουμε να πάρει κάποιο απλό δείγμα. Κυρίως εμείς αναζητούμε τα δόντια, που μπορεί με ένα απλό μια πένσα, ένα μαχαιράκι, να βγάλει μερικά δόντια και να μας τα στείλει. Γιατί από εκεί γίνεται και ο γενετικός προσδιορισμός. Όλα τα άλλα δείγματα είναι δύσκολο να φτάσουν, αν δεν ξέρει πώς να τα συντηρήσει, σε τι υλικό μέσα, αν είναι φορμόλι, αν είναι ενόπνευμα, αν είναι άλλου είδους τακτική, και συνήθως φτάνουν χαλασμένα ήδη. Και τα πετάνε, γιατί όντως δεν μπορείς να βγάλεις κάποια νόημα από αυτά. Επομένως, καλό είναι, ειδοποιούμε το Λιμεναρχείο για να δώσουμε το στίγμα που έχουμε βρει ένα ζώο, και δεύτερον, τον Αρίωνα ή το Πέλαγος. Κυρίως τον Αρίωνα, για να σας δώσουμε αμέσως πληροφορίες, τα τηλέφωνα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Όσον αφορά για τις ζωντανά είδη, τηλεφωνείται άμεσα στον Αρίωνα. Δεν υπάρχει άλλη οργάνωση στην Ελλάδα η οποία να αναλαμβάνει εδώ και χρόνια την συντήρηση, την περίθαλψη και διάσωση κοιτωδών επί τόπου. Εκεί είναι κρίσιμα ακόμη και τα δευτερόλεπτα. Μπορείτε απλά να σας δώσουμε κάποιες οδηγίες, δηλαδή μόλις πρωτοδείτε ένα ζωντανό να σπαρταράει κοντά στα ρηχά νερά, αν αναπνέει, δηλαδή το ρουθούνι που είναι ένα στρογγυλό στην κεφαλή του, σαν ανοιγοκλίνει κάθε 15-20 δευτερόλεπτα, οπότε παίρνει ανάσες, έχει πνεύμονες, γιατί είναι θαλάσσιο το θηλαστικό, οπότε δεν πειράζει να τραβηχτεί, αν χρειάζεται, προς την παραλία. Δεν πρέπει να το τραβάμε καθόλου από την ουρά του. Είναι η κινητήριος δύναμη του. Φαντάσου ότι έχεις ένα σκάφος με μία μηχανή από πίσω. Δεν κρατάμε τη μηχανή του σκάφους. Μπορεί να σας τραυματίσει εφόσον είναι ζωντανό. Και επίσης μπορούμε εύκολα να το μεταφέρουμε ή να το κρατήσουμε για όσο χρειαστεί μέσα στο νερό, με απλές κινήσεις που μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες οδηγίες, ώσπου να φτάσει ένας ειδικός από το δίκτυο κτηνιάτρων που έχει ο Αρίωνας, αλλά και οι τοπικοί σύλλογοι οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί από εμάς ή από άλλους και γνωρίζουν κάποιες αρχές βασικές πρώτων βοηθειών. Καλό λοιπόν είναι να έχετε αυτή την επικοινωνία μαζί μας, έτσι ώστε να μην αγχωθείτε ούτε εσείς. Συνήθως όταν βγαίνει η δελφίνη μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, και αν είναι και παραλία με τουρισμό αρκετό, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, και δυστυχώς αντί να πάρουν τηλέφωνο εμάς
ή το λιμεναρχείο παίρνουν τα κανάλια. Αυτό είναι εκτρό λάθος, διότι το κανάλι όταν έρθει εκεί αρχίζει και μαζεύει, λέει μεν, αυτά που θέλει να πει για να ευαισθητοποιήσει το κοινό αίσθημα εν γέννη, αλλά σπαταλάται τεράστιος χρόνος πολύτιμος για τη διάσωση αυτού του δελφινιού, το οποίο πολλές φορές πεθαίνει από το άγχος του, γιατί είναι πάρα πολύ αγχωμένο από το πλήθος το οποίο συγκεντρώνεται να το πιάσει, να το καβαλήσει, να βγάλει selfies και όλα αυτά τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν και δυστυχώς γινόμαστε οι ίδιοι δολοφόνοι αντί για διασώστες ενός τέτοιου ζώου. Είναι όμορφα, δεν δαγκώνουν, εκτός αν βάλεις κατά λάθος το χέρι σου στο στόμα τους, μπορεί να τραβήξουν απότομα το στόμα τους και έτσι τα δόντια τους να σε γδάρουν ή να σε τραυματίσουν. Και επίσης χρειάζεστε βοήθεια, δηλαδή αν είστε μόνος σου στην παραλία πρέπει να έχεις άλλον έναν, δύο άτομα για να το μεταφέρεις ή να το μετακινήσεις. Όλα αυτά γίνονται με πολύ πρακτική. Είμαστε εδώ εμείς για να σας βοηθήσουμε, όλους εσάς που έχετε κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Και να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα είδη αναγνωρίστηκαν εφόσον βγήκαν έξω. Και βγαίνουν, είναι συνηθισμένο γεγονός να βγαίνουν στα ρηχά, επειδή ως πρόγονοι των δεινοσαύρων ήταν χερσαία ζώα, να το πω έτσι, αναζητούν απάνεμα σκόλπους για να ηρεμήσουν αν είναι τραυματισμένα, να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Γενικώς στην Ελλάδα έχουμε και μαζικούς εκβρασμούς μεγάλων ειδών. Αυτό είναι τελείως διαφορετική περίπτωση το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες. Είναι από τα πολύ μικρά μεγέθη του 1 μέτρο και 80 εκατοστών μέχρι και τα 25 με 26 σχεδόν μέτρα που είναι η μεγαλύτερη φάλαινα. Όλα αυτά ζουν εδώ στην Ελλάδα, όπως σας είπα. Είναι χαρά μας να τα έχουμε και να τα βλέπουμε και να τα παρατηρούμε κάθε φορά. Και όποια παρατήρηση εσείς δείτε, είτε από το σκάφος ή κολυμπώντας κοντά τους ή από την παραλία, καλό είναι να καταγραφεί. Δηλαδή, δώστε ένα σημείο είτε στο iNaturalist είτε στις οργανώσεις που αναφέραμε, έτσι ώστε να διασωθούν και να ξέρουμε και το τι γίνονται από τους πληθυσμούς τους. Αυτά έχω πολύ λίγο να σας προσθέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πρόσθεσα τη διάσωση και λοιπά, γιατί γενικά ένας απλός πολίτης που δεν ξέρει μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα, όπως να διώξει τον κόσμο ή και αυτό ίσως που δεν αναφέρθηκε, άμα ένα ζώο είναι στα ρηχά έξω, μην προσπαθήσετε με το ζώο να το πάτε στα βαθιά, μπορεί να είναι άρρωστο και να έχει βγει έξω, να ζητάει τη βοήθειά μας δηλαδή. Γι' αυτό πάντα καλούμε, όπως έβαλα τα τηλέφωνα πρώτα-πρώτα, τον Αρίωνα και το Πέλαγος. Είναι πολύ σημαντικό. Και εννοείται κάποιοι από εμάς μπορεί να είμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε απομακρυσμένες παραλίες που δεν πλησιάζει ούτε λιμενικό, ίσως δεν έχουμε καν σήμα κινητής τηλεφωνίας. Οπότε εκεί κάποια πράγματα θα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας, θέλοντας και μη. Ή να ψάξουμε να βρούμε βοήθεια. Που πολλές φορές και η βοήθεια μπορεί να είναι αρκετά μακριά, πρέπει να περπατήσουμε κάπως η ώρα για να βρούμε έστω και σήμα και τις τηλεφωνίες για να πάρουμε κάποιον. Ιδίως τα ζωντανά χρειάζεται να σταθεροποιηθεί. Αν κάνει συνέχεια, προσπαθεί να βγει στα ρηχά έξω στην παραλία και κάνει συνέχεια κύκλους γύρω από τον εαυτό του, σε κλειστούς κύκλους και δεν απομακρύνεται. Εάν δηλαδή μπούμε και το σπρώξουμε λιγάκι από το πλάι, από το ραχαίο πτερύγιο, το οδηγήσουμε προς τα βαθιά και αυτό επανέρχεται, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατηθεί στα ρηχά.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε να είναι άτομα δίπλα μας. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το κρατήσουμε ένα τέτοιο δελφίνι. Είναι βαριά, είναι ζώα τα οποία κάνουν γρήγορες κινήσεις όταν δεν είναι άρρωστα. Τέλος πάντων, χρειάζεται μια ειδική τακτική. Αυτό. Έχει κανείς κάποια άλλη ερώτηση? Καλησπέρα. Θα ήθελα να καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις παρουσιάσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίες και πολύ χρήσιμες. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Δρούγα με το περιστατικό στη Σαλαμίνα με ένα δελφίνι. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό και τι διαδικασία ακολουθήσατε? Αν γνωρίζετε. Γνωρίζω πολύ καλά γιατί είμαστε εκεί πέρα. Από τις πρώτες ώρες. Και βασικά αυτό το οποίο ήταν το καλό ήταν ότι μας πήραν οι κάτοικοι οι οποίοι είδαν το δελφίνι ή αυτοί οι λουόμενοι οι οποίοι ήταν στην παραλία και μας ειδοποίησαν ότι αυτό παρόλες τις προσπάθειες που κάνανε, που κάνουν εδώ και ώρες, επανέρχεται στα ριχά. Το δελφίνι αυτό, να ξέρετε ότι είχε μία προϊστορία από τις 13 του Ιούλη που είχε εμφανιστεί στο Κερατσίνι, στο Εικόνιο. Από εκεί κατάφερε το λιμενικό απλά να το διώξει και το οποίο βρέθηκε μετά από 2 μέρες στο λιμιώνα της Σαλαμίνας. Εκεί λοιπόν στήθηκε μία επιχείρηση μαζί με το λιμενικό, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν στα χέρια τους. Οι περιγραφές ήταν τελείως διαφορετικές. Δεν τραβήξανε σωστό το βίντεο, ήταν θολό στην αρχή, φαινόταν ένα πάρα πολύ κάτισχνο δελφίνι, δεν είχε φάει για μέρες σχεδόν. Φαινόταν ότι η όλη στάση του κορμιού του δεν ήταν φυσιολογική, δηλαδή δεν μπορούσε να βουτήξει καν. Παρέμεινε πολλές ώρες πάνω στην επιφάνεια και δεν βούταγε. Βούταγε πολύ ρηχά και ξαναέβγαινε στην επιφάνεια. Επομένως δεν είχε τραύμα ή κάτι να σέρνει από την ουρά του, από ό,τι διαπιστώσαμε. Βγάλανε εύκολες κάποιες φωτογραφίες και δώσανε εμείς σήμα στους κτηνιάτρους που έχουμε σαν δίκτυο. Ευτυχώς ήταν οι 2 εξ αυτών στην Σαλαμίνα και άλλος ένας ο οποίος θα ερχόταν, τον έχουμε εξειδικεύσει και στην διατροφή των δελφινιών από Αθήνα. Επομένως αυτό έγινε μέσα σε 5 με 6 ώρες από τότε που ειδοποιηθήκαμε. Στήθηκε αυτή η αλυσίδα. Βοηθήσαν πάρα πολύ και οι εστιατόρες που ήταν εκεί κοντά με ένα βαρκάκι. Διαπιστώσαμε ότι αυτό το δελφίνι όντως είναι άρρωστο. Δεν μπορούσε να δώσει. Είχε μια ανεξήγητη ταχυπαλμία και γενικώς ήταν καταπονεμένο. Δόθηκαν οι οδηγίες από την κυρία Κομνενό από την Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης, που είναι και η πρόεδρος του Αρίωνα, έτσι ώστε να του δοθούν οι πρώτες αντιβιώσεις, αφού πάρθηκαν δείγματα αίματος και άλλου είδους δείγματα. Δώσαμε ηλεκτρολίτες έτσι ώστε να δοθεί και αντιβίωση, ώστε να εμπλουτιστεί και να ενυδατωθεί ο οργανισμός του, και όντως έδειξε αυτά τα σημάδια ότι άρχισε κάπως να αντιδράει. Και φτάνοντας και ο τρίτος κτηνίατρος επιτόπου, όλο αυτό το βράδυ καθίσαμε να
δίνουν αντιβίωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά επειδή ήδη είχε πάρει μεγάλη έμφαση το γεγονός μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια και είχε μαζευτεί πολλής κόσμος, θεωρήθηκε, ήταν μια κοσμοπολίτικη παραλία ο Λιμιώνας, θεωρήθηκε καλό να μεταφερθεί δίπλα ακριβώς, που είναι ένα πιο απάνεμο κολπάκι, δεν πήγαιναν εκεί κολυμβητές πολύ, και να παρακολουθεί εκεί. Και έτσι έγινε, κολυμπώντας το πήγανε, δηλαδή με καθοδήγηση. Έμεινε εκεί όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί, αφού πήρε την νέα αντιβίωση που του δώσαμε, αυτό άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνεται. Απομακρύνθηκε. Το περιμέναμε για 48 ώρες να επανέλθει. Δεν επανήλθε. Είχαμε δώσει στο λιμεναρχείο της Σαλαμίνας και Κερατσινίου πάλι on call, ένα alert, έτσι ώστε να είναι stand-by. Δεν ειδοποιηθήκαμε ότι είχε πάει, αλλά μετά από 3 ημέρες, ένας κάτοικος, ο οποίος βούταγε στο λίγο παραπάνω, περίπου 3 με 4 ναυτικά μίλια παραπάνω από το Λιμιώνα, είδε ένα δελφίνι, μου λέει, κάτω στο βυθό. Ήταν στα 3 μέτρα, δεν μπορούσε να το ανελκύσει μόνος του, ήταν μόνος του. Και το λιμεναρχείο, επειδή είχε πνιγμένο εκείνη την εποχή, δεν, δηλαδή άνθρωπο, δίτη, είχε αφιερώσει εκεί πέρα τις προτεραιότητές του. Επομένως, την επόμενη μέρα πήγε το λιμεναρχείο με τον ίδιο τον άνθρωπο και το τραβήξαμε. Όντως ήταν αυτό το δελφίνι το οποίο πέθανε, δυστυχώς. Όμως δεν τα κατάφερε να ζήσει πολλές μέρες. Έγινε η νεκροψία, παρθήκαν όλα τα δείγματα που έπρεπε να παρθούν. Έχουν σταλεί και για ιολογικές εξετάσεις και παρασιτολογικές. Όμως έδειξαν τα πρώτα δείγματα που είχαμε κάνει και με τις αιματολογικές, ότι είχε χτυπηθεί από ιό και βασικά το αναπνευστικό του σύστημα δεν λειτουργούσε καθόλου καλά. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να βουτήξει, δηλαδή να κυνηγήσει τροφή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να του χορηγήσουμε και τροφή, όπως γνωρίζουμε, με τους καθετήρες, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι θα βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση, διότι σαν τελική, έτσι, να θέσω και μια τελεία, αυτό το είδος δεν είχε καταγραφεί ζωντανό στα δικά μας νερά. Ναι, μεν υπήρχε προς τις Αζόρες ένας μικρός πληθυσμός και επέρυσι, πρόπερσι, δόθηκαν κάποια στοιχεία, μάλλον 2018, από το Ισραήλ για άλλη μία μικρή, ένα μικρό απομονωμένο πληθυσμό εκεί. Επιτέλους μπορέσαμε και το καταγράψαμε στην Ελλάδα. Ήταν ένα στενό δελφίνι. Αναγνώρισα κυρίως από τα δόντια του και από όταν βγήκε και βγάλαμε σωστές φωτογραφίες και από τα υπόλοιπα του κεφαλιού του, την φυσιολογία του. Αυτά έχω να σας πω. Τι δελφίνι ήταν αυτό? Τα στενόριγχα. Ναι. Είναι τα... Νομίζω ότι υπάρξει καταγραφή ξανά Ελλάδα. Κάπου είχα δει παλιότερα, σε κάποια βιβλιογραφία. Όχι. Δεν υπήρχε. Όχι, δεν είχε βγει ποτέ ούτε νεκρό. Δηλαδή κάτι το οποίο να είναι επίσημο δεν είναι. Και εγώ που κρατώ αρχείο από το 1870 κάτι, δεν έχω βρει ιστορικό αρχείο που να έχει καταγραφεί με στενόριγχο.
Ωραία, καλό να το ξέρουμε. Επομένως, προσέχουμε γιατί κάθε ένα... Ναι. Όπως και με τις φώκαινες, το ίδιο έγινε και εκεί. Το 96 ξαναεπανήλθαν αυτές στο Βόρειο Αιγαίο. Πέρυσι τέτοια εποχή εδώ στην Αλεξανδρούπολη είχαμε βρει μια φώκαινα και είχαμε έρθει επικοινωνία με την κυρία Κομμένου. Ναι, κάνουμε ειδική νεκροτομή και το στείλαμε τα δείγματα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ωραία εμπειρία. Νεκρό, μένα, αλλά ωραία εμπειρία. Να υποθέσω όλα τα δείγματα πάνω στην κυρία Κομνηνού. Έχει κάποιος κάποια άλλη ερώτηση? Θέλω μόνο... Μάλλον έχει πολύ χάλια σήμα η Ιντερνετ, γιατί κάνεις πολλές διακοπές, Μιλία. Γιατί άραγε? Κρίμα. Εμείς φυλάμε τα δείγματα, αυτό ήθελε να πω, στη κτηνιατρική σχολή, στα εργαστήριά της και από εκεί αναλύονται. Και στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα στέλνουμε για γενετικές εξετάσεις εκεί. Και στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχει κάτι ειδικό για ιώσεις, που μπορούν να μας δώσουν τις πληροφορίες. Χρησιμοποιείτε κάποιο σύστημα TAG, είτε δορυφορικό, είτε απλό TAG, όταν απελευθερώνονται πίσω τα δελφίνια? Όχι, είναι πανάκριβο και δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Και τι να ταγκάρει στα δελφίνια, δεν είναι σαν τις χελώνες που μπορεί να διατηρηθεί στο κορμί της το TAG. Όποια και αν έχουν γίνει, έχουν πέσει μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Δεν χρησιμοποιούμε. Ωραία. Έχει κάποιος κάποια άλλη ερώτηση που θέλετε εδώ να σας λυθεί? Θέλω να κολυμπήσω με δελφίνια. Εδώ να αναφέρω κάτι που ξέχασα πριν. Το ότι να κολυμπήσετε με δελφίνια σε πολλές χώρες είναι απαγορευμένο. Όπως και Νότια Αφρική που ήμουνα, αν πήγαινες να κολυμπήσεις εκεί είτε... είσαι ψαράς, είτε κολυμπητής, είτε οτιδήποτε, έχεις φυλάκιση κατευθείαν και πολύ μεγάλο πρόστιμο. Πρέπει να γνωρίζετε λίγο την νομοθεσία αν πάτε σε κάποια χώρα, γιατί να μην βρεθείτε μπλεγμένοι, όχι τίποτα άλλο. Κανείς άλλος, καμία ερώτηση? Ωραία. Τότε φτάσαμε στο τέλος του θέλους σχολείου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω δεν σας κουράσαμε. Πραγματικά. Αν καταφέρουμε πάλι, καταφέρουμε τον χρόνο να είμαστε πίσω πάλι στο πεδίο, όλα αυτά τα περισσότερα, είτε με φώκες, είτε με σαλάχια, που δεν μιλήσαμε εδώ πέρα, και αυτά θα μπορέσετε να τα δείτε. Δηλαδή να μπούμε σε σπηλιά με φώκες, να κολυμπήσουμε με σαλάχια, να σας δείξουμε πώς βρίσκεται κάτω από βράχια ή συσκισμές και λοιπά κάποια είδη, το πώς να εξερευνήσετε μια περιοχή μόνοι σας ή υποθαλάσσιες σπηλιές με θύλακα αέρα που καλό εκεί να μην μπαίνετε αν δεν ξέρετε. Δεν έχετε καλή ελεύθερη αναπνοή και δεν κάνετε καλή ελεύθερη κατάδυση εκεί, δεν σας το συνιστώ. Ο αέρας μπορεί να είναι και τοξικός μέσα. Θα μπούμε σε σπήλαια, διάφορα, ανοιχτά, πιο κλειστά κλπ.
Αλλά εκεί πέρα θέλει πραγματικά υπομονή, όπως ανέφερα και στην αρχή. Και στο πρώτο θα είναι σχολείο και στο δεύτερο ξεκινούσαμε 8 με 8.30 το πρωί και για να πάμε για ύπνο, να πούμε ότι τελειώσαμε την ημέρα μας, έφτανε 10 με 10.30 το βράδυ. Από εκεί και μετά μπορούσαμε να πάμε να φάμε βραδινό και συνήθως είχαμε και ένα μικρό διάλειμμα, μία μισή ώρα το μεσημέρι, να φάμε λίγο και να ξεκουραστούμε. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να έχετε πολλές αντοχές για να κολυμπήσετε, γιατί είμαστε θάλασσα αρκετές ώρες και 4 και 5 ώρες μπορεί να είμαστε μέσα στη θάλασσα. Και να έχετε και αντοχές να ακούσετε και όλα τα μαθήματα τα θεωρητικά ή να σας βάλουμε να κάνετε κάποια πράγματα. Οπότε με λίγη τύχη να μην υπάρχει κορονοϊός του χρόνου ή να είμαστε πιο άνετα, ίσως καταφέρουμε να το κάνουμε και να μην είμαστε έτσι πάλι θεωρητικά. Και όσο, Εμιλία, ευχαρίστω να συνεργαστούμε για αυτό που λες, να κάνουμε ένα σεμινάριο διαδικτυακό κάτι, να δώσουμε συμβουλές. Σίγουρα ο κόσμος θα ενδιαφερθεί, είναι ένα θέμα, τα αδερφήνια που τους αρέσουν τους άλλους, δεν μιλάμε για ένα θέμα ταμπού, όπως καρχαρίες. Προσπαθούμε να, επειδή τα είχαμε προτείνει στα σχέδια διαχείρισης, να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε κυρίως τις υπηρεσίες. Λιμεναρχία και κτηνιάτρους στις περιφέρειες και στους νομούς. Και επίσης σκοπός μας είναι σιγά σιγά όλες οι οργανώσεις, οι τοπικές, οι σύλλογοι, αλλά και ομάδες που ασχολούνται όπως οι δικές σας, να ενημερωθούν και να μπορούν να δημιουργήσουν αυτή το δίκτυο των ευαισθητοποιημένων, θα λέγαμε εμείς, πολιτών που μπορούν να υποστηρίξουν περιστατικά όταν χρειαζόνται. Ωραία. Μπράβο πάντως. Βγήκε το τρίμερο. Σε καύσωνα. Πιστεύω μάθατε όλοι αρκετά πράγματα. Βέβαια. Μπορεί να φτάσαμε στο τέλος. Θα σας στείλω και τις σημειώσεις και τις χθεσινές, μάλλον πρώτα και τις σημερινές. Θέλω κι άλλο. Ήταν τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις σημερινές σημειώσεις έχω συνδέσμους από διάφορα ηλεκτρονικά μαθήματα για καρχαρίες, αν ενδιαφέρεστε. Αλλά υπάρχουν πολλά στο EdX, Coursera, FutureLearn, δεν θυμάμαι ποια άλλα, το οποίο έχει για αδελφίνια, για χελώνες, όχι μόνο να τα αναγνωρίζετε, αλλά να μάθετε να αναγνωρίζετε και τη συμπεριφορά των ειδών και να μπορέσετε να κάνετε πράγματα και στις επιστήμη του πολίτη, να δημιουργείτε τα δικά σας project. Υπάρχει πολύ υλικό πλούσιο. Και τα περισσότερα μαθήματα είναι δωρεάν, ειδικά Coursera, EdX και αυτά. Συνήθως σου λένε κάνε δωρεάν το μάθημα και πλήρως αμαθώς για το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οπότε αν κάποιος έχει το χρόνο και τον ενδιαφέρει, υπάρχουν από μικρά μαθήματα 1-2 ώρων μέχρι μεγάλα μαθήματα, να είστε 6 μήνες επί 4-6 ώρες την εβδομάδα μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό από σας εξαρτάται. Δηλαδή, άμα θέλετε για την εντομολογία, έχουν βάλει όλο το μάθημα του Πανεπιστήμιου της Αλμπέρτα, έβαλε όλο το μάθημα της εντομολογίας στο διαδίκτυο. Ευχαριστηθείτε πόσες ώρες μέχρι και που χρησιμεύουν στην νεκροψία, τα έντομα στους ανθρώπους. Βρείτε χρόνο και έχει πολύ πράγμα για να μάθετε αν επιθυμείτε. Από το να κάθεσαι στο ίντερνετ και να κοιτάς κάποια πράγματα, καλύτερα να μαθαίνεις κάποια πολύ βασικά και χρήσιμες πληροφορίες. Πολύ. Προσωπικά αυτό συστήνω. Δηλαδή, όταν ο άλλος μου λέει, ας πούμε για τους αχινούς όπως ανέφερα, ο μαύρος αχινός είναι αρσενικός, ο κόκκινος είναι θηλυκός. Λέω, μπες διάβασε, δεν θα σου πάρει πάνω από 5 λεπτά να μάθει για τα βασικά για τους αχινούς. Εδώ μου ξέρεις τη ζωή του κάθε τραγουδιστή, του κάθε ποδοσφαιριστή, του κάθε αγνώστου. Όλη τη ζωή, ξέρω εγώ κάποιον. Ναι. Ναι. Ποιος χώρισε, πότε παντρεύτηκε, πότε έκανε πόσα το δεύτερο παιδιά, παιδί, πότε πήγε τουαλέτα, τι ώρα αυτό, τι ώρα έφαγε. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφιερώσεις 5 λεπτά, 10 την ημέρα, 5 λεπτά την ημέρα να μάθεις κάτι καινούριο. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες για να μάθει κάποιος.
Αυτό, είναι υπάρχουν τρομερά, τρομερά πράγματα τα οποία αυτό προσφέρονται δωρεάν και εάν θέλεις να μάθεις και να βρεις, θα βρεις αρκεί να το ψάξεις αυτό. Είναι φοβερό για μένα, δηλαδή είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκω τέτοια πράγματα και αυτό που μοιράστηκα αυτές τις τρεις μέρες μαζί σας ήταν δηλαδή απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα και όλες, και παρακαλώ, μα και όλες οι οργανώσεις προσπαθούμε να κάνουμε διαδικτυακά μικρά σεμινάρια, είτε μισάρου είτε μία ώρα συνήθως, που εξηγούμε πράγματα. Μπορεί να μην είναι τόσο κοινό όσο, άμα δείτε Αγγλία, ας πούμε, τα σεμινάρια αυτά, τα webinar, είναι, έχουν καταντήσει κάθε μέρα και διαφορετικό οι οργανώσεις να κάνουν. Ή να έχουν αναεβδομάδα στάνταρ για όλο τον χρόνο. Οπότε, μακάρι να μπορούμε να συμμεταφέρουμε σε τέτοιο επίπεδο και στην Ελλάδα και να μεταδώσουμε τόσο πολύ γνώση όσο μεταδίδουν άλλες γνώσεις. Η Ισπανία ειδικά μεταδίδει πολλές, η Αγγλία. Η Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία είναι πρώτες που κάνουν διαδικτυακά σεμινάρια συνέχεια για διάφορα είδη. Και πώς να συμμετάσχουν και επιστήμονες πολίτες στα πάντα. Το να βάζουν κάμερες μόνοι τους στα ποτάμια για να καταγράφουν τη βιοποικιλότητα εκεί πέρα, είτε χερσαία είτε υδάτινη, στη θάλασσα τι να κάνουν στα δάση. Δηλαδή για να ενισχύσουν τους επιστήμονες πολίτες, τον απλό πολίτη δηλαδή που ενδιαφέρεται, να μπορεί να κάνει μόνος του πράγματα και αυτοί να έχουν μια γνώση των δεδομένων μόνο τι συμβαίνει. Και να συνεχίζουν την έρευνα που ο απλός πολίτης πολλές φορές δεν μπορεί να βγάλει μια επιστημονική μελέτη, δεν ξέρει πώς να την γράψει. Ίσως μερικοί ξέρουν να γράφουν ή να βοηθάνε στην έρευνα αυτοί να είναι στο πεδίο, οι πολίτες να είναι στο πεδίο και σε εργαστήριο μετά ή στο γραφείο να είναι οι ερευνητές. Οπότε υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Να σας καληνυχτήσουμε. Ναι, βλέπω μου λες διώθω στο τηλέφωνο. Το έχω από παλιά το τηλέφωνο, οπότε δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Αυτό το 1, το 5318, είναι της Νατάσας. Το δεύτερο είναι σε έναν άλλο κτηνίατρο, ο οποίος όμως δεν δίνει πληροφορίες, θα δώσει, αλλά συνήθως δεν το σηκώνει. Το δικό μου τηλέφωνο είναι αυτό το οποίο συνήθως εμπλέκεται και της Νατάσας, εφόσον είναι ευκαιρή η ίδια. Ωραία. Έτσι. Έγινε. Πάντως εξυπηρετούμε άμεσα. Αυτό έχει σημασία. Πάνω από όλο αυτό, η άμεση εξυπηρέτηση. Ωραία. Λοιπόν, τότε φτάσαμε επίσημα στο τέλος. Όποια απορία έχετε και λοιπά, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε. Και ακόμα και ερώτηση να στείλετε για μας και να είναι για τον Άριον, θα την προωθήσω εγώ εδώ στην Εμιλία. Έτσι. Άμα δεν θυμάστε το email ή δεν το ξέρετε. Οπότε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, Σιμώνα. Yeah.